Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός πολιτικού και μίας κυρίας? Όταν ένας πολιτικός λέει ναι, εννοεί ίσως. Όταν λέει ίσως, εννοεί όχι. Και αν πει όχι, τότε δεν είναι πολιτικός. Από την άλλη, όταν μία κυρία λέει όχι, εννοεί ίσως. Όταν λέει ίσως, εννοεί ναι. Και αν πει ναι, τότε λυπάμαι, δεν είναι κυρία. Με αυτό το ανέκδοτο έκλεισε την εισήγησή του πριν κάποια χρόνια γνωστός άνδρας πολιτικός σε διεθνή διάσκεψη ηγετών κρατών. Ατυχή στιγμή? Ίσως. Ας αναλογιστούμε όμως πόσες τέτοιες ατυχείς στιγμές δεν συναπαρτίζουν τη γενική εικόνα υποβάθμισης της θέσης των γυναικών στα κοινά και στο πεδίο των διεκδικήσεων. Πόσες αλήθεια φορές στοιχεία όπως η ηλικία, η εξωτερική εμφάνιση, η θηλυκότητα ή η απουσία της, αυτή καθ' αυτή η γυναικεία φύση, δεν αποτελούν επιχείρημα προκειμένου να δικαιολογηθεί η άνηση μεταχείριση των φύλων. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Η 29 ετών εκλεγμένη στο Κογκρέσο, Αλεξάνδρεια Οκάσιο Κορτές, προεκλογικά άκουσε πολλές φορές ότι λόγω του νεαρού της ηλικίας της είναι καλύτερα να σιωπά, γιατί δεν είναι δυνατόν να γνωρίζει τα ζητήματα που θίγει. Η άλλοτε ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Νότια Αφρική, η Λίντεβε Μαζιμπούκο, αναγκάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει μία ομιλία της, επειδή μέρος του κοινού άρχισε να περιγελά το χτένισμά της. Η γραμματέας των Πρασίνων στη Γαλλία, Σεσίλ Ντιφλό, κατηγορήθηκε κάποτε ότι επέλεξε με τέτοιο τρόπο τα ρούχα της, ούτως ώστε οι άλλοι να προσέχουν αυτά που φοράει και όχι αυτά που λέει. Τα σεξιστικά τσιτάτα κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο. Επενεργούν στο υποσυνείδητο του ακροατή και συχνά τον κάνουν να τα αποδεχτεί και να τα αναπαραγάγει, ενισχύοντας έτσι τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που εδώ και χρόνια επικρατούν. Δεν θα διαφωνήσει κανείς μας ότι αποτελούν σημαντικό παράγοντα που προλυαίνει το έδαφος, προκειμένου να έχουμε άνηση μεταχείριση των φύλων στην πολιτική και στη δημόσια σφαίρα. Υπάρχουν όμως άραγε και λιγότερο εμφανείς, αλλά εξίσου επικίνδυνοι τρόποι με τους οποίους μπορεί να υπονομευθεί η θέση της γυναίκας στο δημόσιο βίο. Σήμερα θα σας μιλήσω για τέσσερις από αυτούς. Για τέσσερις τρόπους, οι οποίοι, παρά τις διαφορές τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι πολύ εύκολο να διαφύγουν της προσοχής μας, γιατί φαίνεται να δημιουργούν μία προοδευτική κουρτίνα. Μία κουρτίνα που σχεδόν ποτέ δεν εκπληρώνει το στόχο της, γιατί άλλοτε είναι μικρή, άλλοτε σκισμένη και άλλοτε διάφανη. Ας δούμε λοιπόν μαζί ποιοι είναι αυτοί οι τρόποι. Πρώτος τρόπος υπονόμευσης των γυναικών είναι η ανάδειξή τους για τους λάθος λόγους. Έχετε σκεφτεί πόσες φορές η ανάδειξη γυναικών οφείλεται στο ότι μία κοινωνία έχει εμπεδώσει την ισότητα των φύλων? Ας δούμε μαζί το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας. Είναι πολύ εύκολο να υποθέσει κανείς ότι στη Νέα Ζηλανδία οι μέχρι σήμερα τρεις γυναίκες που έχουν βρεθεί στο πρωθυπουργικό αξίωμα έχουν προκύψει από μία κοινωνία με προοδευτικές αντιλήψεις που προωθεί την ίση μεταχείριση των φύλων. Είναι βέβαια εξίσου εύκολο να βγάλουμε το ίδιο συμπέρασμα για κάθε κράτος που έχει γυναίκα πρωθυπουργό? Προχωρώντας στην περίπτωση του Μπαγκλαντές, μιας κοινωνίας ως επιτοπλίστων μουσουλμανικής, διαπιστώνουμε ότι τα τελευταία σχεδόν 30 χρόνια, δύο γυναίκες εναλλάσσονται στην πρωθυπουργία της χώρας. Ακούγεται πολύ εντυπωσιακό και μεταφέρει μία εικόνα ισότητας και εμπεδωμένων δικαιωμάτων στην κοινωνία για τις γυναίκες σε σχέση με τους άντρες. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Οι δύο αυτές γυναίκες πρωθυπουργοί βρέθηκαν στην ηγεσία των κομμάτων τους, υπόψιν των δύο ισχυρότερων κομμάτων στο Μπαγκλαντές, ως κληρονόμοι εντός εισαγωγικών των προκατόχων τους, του συζύγου και του πατέρα τους, η κάθε μία αντίστοιχα, μετά τις δολοφονίες τους, προκειμένου να κρατήσουν τα κόμματά τους ενωμένα και να μην επέλθει η διάλυση. Ποιος είναι ο κίνδυνος σε μία τέτοια περίπτωση ανάδειξης, για τους λάθος λόγους? Ότι κατά αυτόν τον τρόπο χάνονται οι πραγματικοί, οι ουσιαστικοί λόγοι για τους οποίους αξίζει μία γυναίκα να αναδειχθεί ως ικανή στα κοινά. Περνώντας στο δεύτερο τρόπο υπονόμευσης της θέσης της γυναίκας, είναι όταν οι συνθήκες ανάδειξής της την περιορίζουν υπέρμετρα. Πώς θα σας φαινόταν αν εν όψει ανασχηματισμού, λίγο πριν τη λήξη της θητείας της αυτοδιοικητικής αρχής στην περιοχή σας,
αναδεικνυόσασταν για πρώτη φορά εσείς μαζί με άλλες τρεις γυναίκες στο νέο σχήμα. Πώς θα αντιδρούσατε, μάλλον, αν παρότι ήσασταν διακεκριμένοι οικονομολόγος, σας προτεινόταν το Υπουργείο Πολιτισμού αντί το Υπουργείο Οικονομικών. Για ποιο λόγο, ενώ μέχρι πρώτην ήσασταν στην εφεδρεία, σας καλούν τώρα και μάλιστα για να διαχειριστείτε μια μεγάλη κρίση. Η επιθυμία για επικοινωνιακή αξιοποίηση του προοδευτικού αέρα που χαρίζει η ανάδειξη γυναικών σε θέσεις ευθύνης δεν είναι σπάνιο φαινόμενο. Και συνήθως η αξιοποίηση αυτή συνοδεύεται από τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, ότι στη γυναίκα δεν δίδεται σχεδόν καθόλου χρόνος για να ασκήσει τα καθήκοντα που της ανατίθενται. Δεύτερον, ότι την περιορίζουν σε χαμηλής δυναμικής θέσεις, για παράδειγμα σε χαμηλής δυναμικής υπουργεία, μακριά από τα ανδροκρατούμενα χαρτοφυλάκια, μακριά από τις παραδοσιακά ανδρικές θέσεις. Και τρίτον, ότι την καλούν συχνά να αναλάβει μία ήδη βεβαρημένη κατάσταση και φυσικά μαζί με αυτήν την ευθύνη μίας αυξημένης πιθανότητας αποτυχίας. Η επικινδυνότητα είναι προφανής, γιατί η τακτική αυτή δημιουργεί, τοποθετεί μία γυάλινη οροφή στη δυνατότητα ανάληψης αξιωμάτων από τη γυναίκα και έτσι δεν την αφήνει να αναδειχθεί ουσιαστικά. Τον τρίτο τρόπο υπονόμευσης τον χαρακτηρίζω ως έναν ιδιότυπο εμφύλιο πόλεμο. Ως ένα εμφύλιο πόλεμο, δηλαδή, όχι μελών της ίδιας φυλής, αλλά μελών του ίδιου φύλου. Για να τον ανιχνεύσουμε, φυσικά δεν έχουμε παρά να αναρωτηθούμε. Φέρει πάντα θετικό πρόσημο η ύπαρξη ισχυρών γυναικών στη δημόσια σφαίρα. Κοινώς, τα γυναικεία πρότυπα είναι πάντα προοδευτικά. Τι είναι αυτό, για παράδειγμα, που διαφοροποιεί τις φεμινίστριες που ζητούσαν δικαίωμα ψήφου από τις ακτιβίστριες που διαδηλώνουν κατά των αμβλώσεων και από τις γυναίκες ηγέτες ακροδεξιών κομμάτων. Μα φυσικά οι διεκδικήσεις τους. Και στις διεκδικήσεις των τελευταίων θα παρατηρήσουμε την εξής αντίφαση. Πρόκειται μεν για γυναίκες οι οποίες επιφυλάσσουν και διεκδικούν για τους εαυτούς τους το δικαίωμα να ακούγονται, προκειμένου όμως να υποστηρίξουν ότι δεν πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα δικαιώματα των άλλων γυναικών. Και πάλι προφανής ο κίνδυνος σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί βάζει τον ακροατή σε μια λογική νομιμοποίησης των προκαταλήψεων, ειδικά τη στιγμή που εκφράζονται από εκπροσώπους του ίδιου φύλου κατά του οποίου καταφέρονται, των γυναικών. Τέταρτος τρόπος υπονόμευσης της θέσης της γυναίκας στα κοινά, οι ανοχήρωτες διεκδικήσεις. Το μόνο σίγουρο σε έναν κόσμο προκαταλήψεων είναι ότι τα γυναικεία κινήματα χρειάζονται γερά θεμέλια και προσεκτικά βήματα. Όπως μπορεί να ξεκινήσεις να χτίζεις έναν τοίχο με στέρεα θεμέλια, αλλά στην πορεία από τη μέση και πάνω, αν αντικαταστήσεις τα τούβλα με άμμο, ο τοίχος θα είναι ευάλωτος σε καιρικές συνθήκες και σε εξωτερικές επιθέσεις, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και με τις διεκδικήσεις. Μπορεί οι διεκδικήσεις να ξεκινήσουν δυναμικά, με δικαιολογημένη αγανάκτηση για μια προϋπάρχουσα κατάσταση, με ελπίδα να αλλάξουν τα δεδομένα, να αφυπνίσουν και να πάνε την κοινωνία μπροστά. Αν όμως δεν τις προστατεύσεις, αν δεν τις διαφυλάξεις, οι διεκδικήσεις υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να διαστρεβλωθούν, να απαξιωθούν και να χάσουν τα κοινωνικά τους ερίσματα. Ο κίνδυνος, πέρα φυσικά από το χαμένο κόπο και το χαμένο χρόνο, πέρα από την ήττα των δικαιωμάτων, είναι ότι οι αφύλακτες διεκδικήσεις συχνά όχι μόνο δεν αποκρούν τα στερεότυπα, αλλά καταλήγουν να τα ενισχύουν. Αν κάτι λοιπόν θεωρώ πως αξίζει να μας μείνει σήμερα, αυτό είναι ότι δεν πρέπει να συμβιβαζόμαστε ούτε να εφησυχάζουμε με το επίπεδο των κατακτήσεων σε θέματα ισότητας των φύλων. Ο λόγος είναι απλός. Πολλές φορές οι κατακτήσεις αυτές δεν είναι ουσιαστικές και στερεές, αλλά φαινομενικές και σαθρές. Οι εχθροί μας στον αγώνα εδραίωσης των γυναικών είναι πολλοί. Όπως όμως λέει ο Αριστοφάνης στους Όρνηθες, ποιος έμαθε τα κράτη να χτίζουν τείχη. Ποιος έμαθε τις πόλεις να συγκροτούν στρατό και στόλο. Όχι οι φίλοι, οι εχθροί. Να αναγνωρίσουμε λοιπόν τους εχθρούς μας και να εξοπλιστούμε. Αυτό πρέπει να είναι το κύριο μας μέλημα. Να παλέψουμε για να αλλάξουμε την αντίληψη των κοινωνιών μας, την αντίληψη του μικροκόσμου μας. Να μην περιοριζόμαστε φυσικά σε συνθήκες που δεν μας ταιριάζουν. Και κυρίως, να διαφυλάσσουμε τα κινήματά μας, να διαφυλάσσουμε τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας. Μόνο έτσι θα κατακτήσουμε τη θέση που πραγματικά μας αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ.